Κώστα Νικολακόπουλος, καλημέρα. Ντόνις, τι κάνετε? Δεν έλεγε μάτς ειδήσεις. Τίποτα, λίγο να ζητήσω λίγο, ναι, να με συγχωρέσετε για την ποιότητα της επαφής, αλλά είναι φρονημίτης μόλις εξήχθη, ναι, οπότε είμαι λίγο ζαυλακωμένος, είμαι λίγο πονεμένος, είμαι λίγο αυτά. Περαστικά, περαστικά. Ναι. Έτσι, κατά τα άλλα, αυτά τα οποία έχουμε σήμερα... Σου έχει ξανασυμβεί, όχι, θα μου πεις πόσες φρονημίτες να έχεις. Σε περίοδο προετοιμασίας έχεις βγάλει φρονημίτη ποτέ? Είναι ο πρώτος που βγάζω. Άκουρε, φίλε. Γιατί, πόσο είναι σε δύο, δεν είναι, ξέρω εγώ. Δεν είναι και από πάνω και από κάτω. Δεν βγάλει κανένα που τέλει, πες να μην χρειάζεται. Η πλάκα είναι ότι την ημέρα που ο Μαρινάκης παρουσίαζε το Μίτσελ, είχα βγάλει ένα δόντι εξαγωγή. Τώρα το πήγαμε παραπάνω, πήγαμε σε φρονημίτη τώρα. Λοιπόν, είναι μια σημαντική σίγουρα μέρα με την παρουσίαση του Κορδόν και του, πες τον, του Μαρτίνεθ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος παρεμπιπτόντως πρέπει να βάλει και 15 εκατομμύρια ευρώ στην Παραολυμπιακός με βάση την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι, έχουμε πει, τρίτη συνεχόμενη σεζόν χωρίς Champions League, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στον Ολυμπιακό. Όταν θέλεις να έχεις ένα ρόστερ και δίνεις 1-2 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαια, κάπου το πράγμα θα ξεφύγει, κάποιος πρέπει να το καλύψει, ποιος το καλύψει, ο ιδιοκτήτης. Έτσι λοιπόν, για τον Μαρτίνεθ, άρα θα έχουμε και για τον Κορδόν επίσης, μέχρι τώρα ότι μαθαίναμε ήταν από τρίτους, τώρα θα μας δώσουν ένα στίγμα οι ίδιοι, είναι σίγουρα... Κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε κιόλας εκτός όλων των άλλων, εννοώ ότι για να καταλάβουμε και το μέγεθος και της δυσκολίας που είχε ο Ολυμπιακός να τον φέρει, τον προπονητή και τον αθλητικό διευθυντή, ότι βλέπουμε η Paris Saint-Germain πήρε Ισπανό, τον Luis Enrique, η, πώς το λένε, Premier League πήρε Bournemouth, τον Ιραόλα, η Ολυμπίκ Μαρσέγη που λέει και μια ψυχή πήρε το Μαρτσελίνο. Οι Ισπανοί προπονητές, είπαμε, είδαμε στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα είναι. Αυτά σε μια πρώτη φάση, να το πούμε έτσι. Έχαμε τα διαρκεία στα οποία ξεκίνησαν από χθες πλέον με τις καινούργιες τιμές για καινούργιους κατόχους, και να το πούμε αλλιώς, ότι οι παλιοί πλέον δεν έχουν δικαίωμα, όποιος ανανέωσε. Καινούργιες τιμές τι σημαίνει? Καινούργιες τιμές, παραπάνω, λιγότερο? Είναι, όχι, παραπάνω, δεν υπάρχουν λιγότερα. Δεν ερώτησα και εγώ, φταίω και γι' αυτό, ρε παιδί. Παραπάνω, είναι περίπου 12.500-13.000, 13.000 δεν θυμάμαι τώρα, είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι ανανέωσαν. Χωρίς μεταγραφή παρεπιπτόντως, να το πούμε έτσι, 27 Ιουνίου, είναι αξιοσημείωτο, χωρίς μεταγραφή Ολυμπιακός, αλλά φέτος όλα έχουν πάει λίγο πίσω, είναι λίγο ισπανικά θα έλεγα, έτσι είμαστε με τους ρυθμούς της Ισπανίας που αργεί να τελειώσει το πρωτάθλημα κλπ. Έτσι. Σήμερα, χθες ξεκίνησαν και οι προπονήσεις, σήμερα είχαμε παρουσία δύο παικτών εκτός αυτούς τους 23 που ξεκίνησαν χθες. Ο ένας συνιστά και έκπληξη κιόλας, γιατί ο ένας είναι ο, πώς το λένε, ο Τζολάκης. Φαντάζομαι γύρισε γιατί δεν είχε παίξει και πολύ στην Εθνική και λοιπά. Νωρίτερα να διάλογο από τους άλλους διεθνείς, να τον τσεκάρουν κιόλας, δεν ξέρω. Πάντως ο Τζολάκης, η έκπληξη είναι ο Κασάμι, πραγματικά το περιμέναμε. Ναι, γιατί λύγει το συμβόλαιο, το όπως ξέρουμε, δεν του το έχει ανανεώσει ο Ολυμπιακός. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Να είναι έτοιμος για να πάει κάπου αλλού. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε. Υπάρχει περίπτωση να το ανανεώσει? Είναι λίγο έκπληξη. Τι να πω, δεν το έχω ακούσει τέτοιο πράγμα, αλλά το ότι σήμερα είναι στο Ρέντι είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Στο μεταγραφικό κομμάτι, αν θέλουμε να πούμε κάτι καινούριο, είναι η παρουσία ενός ονόματος στη λίστα για την επίθεση. Είναι ο Μάξι Γκόμες, που το ξέρουμε από την παρουσία του στην Ισπανία τόσα χρόνια, από τη Θέλτα του Βίγο και από την Βαλένθια. Το περασμένο καλοκαίρι πήγε στην Τράμζοσπορ, στην Τουρκία, στην Τράμζοσπορ. Η Τράμζοσπορ δεν βγήκε Ευρώπη φέτος, τα δεδομένα είναι, τα οικονομικά είναι πιο σφιχτά
και θέλει να δώσει τα βαριά συμβόλαια, ένα από τα οποία είναι ο Ουρουγουάνος διεθνής επιθετικός 26 χρονών, αν θυμάμαι καλά, το ξέρουν βέβαια οι Ισπανοί του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα προκύψει. Θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολα ανιχνεύσιμο μέχρι τώρα για μας τουλάχιστον τους ρεπόρτερ, ποιος είναι ο ξεκάθαρα, τα ξεκάθαρα ένα-δύο ονόματα για τη θέση του center for, γιατί υπάρχουν πραγματικά πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Έχω όμως την αίσθηση ότι έχει ξεχωρίσει, όντως έχουν ξεχωρίσει οι Ισπανοί του Ολυμπιακού δύο ονόματα, ασχετά αν δεν είμαστε βέβαιοι εμείς ποια είναι αυτά τα δύο ονόματα. Αυτά λίγο έτσι επιτροχάδιν. Καμιά απορία, κύριε Καρπετόπουλε? Μπα, τον ακούω πολύ προσεκτικά. Ωραία, μια που τον άκουσες προσεκτικά, έχεις να πεις τίποτα? Τίποτα, τι να πω. Πολύ ωραίος. Περιμένω και εγώ τι είναι να έχει την συνέντευξη σήμερα, ναι, της παρουσίασης. Τι που να θα κάνει στη συνέντευξη, ρε Καρπετόπουλε? Βόμβες. Αποκαλυπτική δεν θα είναι. Τι αποκαλυπτική να είναι? Αποκαλυπτικά δεν είναι. Να πω κι εγώ κάτι, ρε παιδί. Μα λες γενικότητες. Αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ένα στίγμα, ρε παιδί. Σε τρομερό. Θα δούμε το στυλ τους, ωραία. Ναι, θα έχει ένα στίγμα κατά κάποιο τρόπο, όπως για να το κάνουμε. Στίγμα. Ναι. Απομένει ένα λεπτό που πρέπει να την βγάλουμε με το στίγμα που θα έχει αυτή. Έρχονται ο Ντάρντερ και ο Ντεφρούτος. Ρωτάει ένας εδώ πέρα. Αυτή είναι. Προειδιάζει, λέει, ότι βρέθηκε τρόπος. Αυτοί πραγματικά είναι δύο παίχτες με τους οποίους ο Ολυμπιακός έχει προχωρημένες επαφές. Είναι και οι δύο δύσκολες περιπτώσεις με υψηλά συμβόλαια κλπ. Ωστόσο πραγματικά ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και πραγματικά γίνεται έτσι μια σοβαρή προσπάθεια για τους δύο Ισπανούς αυτούς παίκτες. Έχεις να πεις τίποτα άλλο? Να, είδες που ζωντανή ψυχοκομπή. Όχι, τίποτα, τέρμα, με τον Ντεφρούτο. Over. Τίποτα άλλο, Κώστα. Να είστε καλά. Γεια σου, Κώστα. Να είστε καλά. Του έχουν στείλει 50 μηνύματα, τι που θα φρονιμέψεις τώρα, επειδή έβγαλε την ημίτηση.